Η Κοζάνη της παράδοσης και του πολιτισμού είναι έτοιμη να υποδεχτεί το 15ο αντάμωμα παιδικών και εφηβικών χορευτικών συγκροτημάτων που θα γίνει στην κεντρική πλατεία της πόλης μας την Κυριακή 26 Μαΐου στις 11 ώρα το μεσημέρι στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας χορού. 2.000 και πλέον παιδιά χορευτές, τους συνεχιστές της παράδοσης όπως τους εμείς αποκαλούμε από 98 συλλόγους από όλη την Ελλάδα θα γεμίσουν με χρώμα την κεντρική πλατεία και θα κατακλείσουν όλη την πόλη της Κοζάνης προβάλλοντας έτσι την τέχνη του χορού στο ευρύ κοινό. Η Κοζάνη με αυτήν την πρωτοβουλία έχει καθιερωθεί σαν κέντρο προσέλκυσης των παιδικών χορευτικών συγκροτημάτων ανά το Πανελλήνιον και ενισχύοντας έτσι την πολιτιστική της ταυτότητα και προβάλλοντας την πολιτιστική της κληρονομιά. Είναι μια διοργάνωση θεσμός που εκτός των άλλων ενισχύει και τον πολιτιστικό τουρισμό της πόλης μας. Είναι μια διοργάνωση που έχει ξεφύγει από τα στενά όρια του συλλόγου μας, είναι μια διοργάνωση του Δήμου μας, είναι μια διοργάνωση της κοινωνίας των πολιτών. Σημαντική βέβαια είναι η βοήθεια της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και του Δήμου Κοζάνης. Πέρα από την κάλυψη μέρους των εσόδων, ήταν δίπλα μας, ήταν άριστη η συνεργασία και νομίζω χωρίς τη συνεργασία και τη βοήθεια του Δήμου και της Περιφέρειας, δεν θα είχαμε τόσο καλό αποτέλεσμα. Πρέπει να ευχαριστήσουμε προσωπικά τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Βίζα, τον κύριο Μεταξά, τον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και τον Γιάννη τον Ιαννίδη, το οποίο το τελευταίο δίμηνο συνεργαστήκαμε καθημερινά για την επιτυχία αυτής της εκδήλωσης. Επίσης πρέπει να ευχαριστήσουμε όλους τους εθελοντές και όλη την κοινωνία των πολιτών της Κοζάνης, η οποία αργότερα, για να μην μακρηγορούμε, θα αναφέρουμε με ανακοίνωση στον τύπο. Σας περιμένουμε όλους στην κεντρική πλατεία να χαρείτε κι εσείς μαζί με τα παιδιά όλης της Ελλάδας και της πόλης μας. Καλημέρα και από μένα. Με χαρά υποδέχτηκα τον κύριο Ζουμερκιώτη στο γραφείο όταν ήθελε να με ενημερώσει για το φεστιβάλ το οποίο θα διοργανωθεί στην Κοζάνη από τους 98 πολιτιστικούς συλλόγους των παιδιών με τα χορευτικά και με την παράδοση την οποία αυτή θα... μάλλον την ανασυλλόγηση της παράδοσης ξανά στην περιοχή της Κοζάνης. Γνώρισα τον Τζουμερκιώτη τον Γρηγόρη, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ δραστήριος άνθρωπος στο σύλλογό του, ο οποίος πραγματικά αγαπάει αυτό που κάνει και επειδή όταν κάτι το αγαπάς το κάνει σωστά, θεώρησα ότι η περιφέρεια θα πρέπει να είναι αρρωγός. Μαζί με τον κύριο Μεταξά συζητήσαμε, αποφασίσαμε ότι πρέπει και εμείς να βοηθήσουμε το δρόμενο αυτό. Είχα υπόψη μου τι συμβαίνει κάθε φορά που διοργανώνεται αυτό το πολιτιστικό γεγονός. Φέτος αποφασίσαμε να είναι ακόμη καλύτερο από τις προηγούμενες χρονιές. Γι' αυτό και μπήκαμε στη διαδικασία να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και όσο θεωρεί ο κύριος Τζουμερκιώτης ότι θα τον βοηθήσει για να γίνει ακόμη καλύτερο αυτό το γεγονός το οποίο θα γίνει την Κυριακή στην Κοζάνη. Θεωρούμε ότι ένα πολιτιστικό γεγονός όπως είναι αυτό της Κυριακής, πέρα από την κοινωνική συνοχή την οποία την προάγει, την οικογενειακή συνοχή την προάγει, προάγει τους δεσμούς μεταξύ των παιδιών, τις φιλίες, προάγει τον πολιτισμό, τους κάνει καλύτερους ανθρώπους και όλο αυτό το αποτύπωμα, το πολιτιστικό αποτύπωμα, μένει τελικά στην κοινωνία στα επόμενα χρόνια. Ελπίζω να έχει τεράστια επιτυχία το πολιτιστικό γεγονός. Πώς θα το ονομάσουμε γρήγορα αυτό? Συνεχιστές παράδοσης. Οι συνεχιστές της παράδοσης των παιδιών. Μεγάλη τιμή η πρόσκληση σήμερα και τις προηγούμενες ημέρες για να συζητήσουμε για αυτό το δρόμενο, για αυτό το πολιτιστικό δρόμενο. Ελπίζω, Γρηγόρη, η επιτυχία να είναι αυτή η οποία φανταστήκαμε και κάθε χρόνο να είναι καλύτερο. Ευχαριστώ. Καλημέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα. Μια φιλία ετών με τον Γρηγόρη. Πάντα καταλήγει σε μια καλή συνεργασία όπως είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια, είτε από τη θέση της διοίκησης είτε από τη θέση της αντιπολίτευσης. Η Κοζάνη διακρίνεται χρόνια για την πολυπολιτισμικότητά της και για τους δεσμούς που έχει με την παράδοση όλων των ειδών.
Η διοργάνωση, η οποία θα γίνει την Κυριακή στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης και θα φιλοξενήσει 2.000 και πλέον παιδιά από 98 συλλόγους από όλη την Ελλάδα, πλέον έχει γίνει ορόσημο για την περιοχή. Μια διοργάνωση η οποία, όπως είπε και ο Αντιπεριφερειάρχης, διατηρεί την κοινωνική συνοχή και την οικογενειακή συνοχή. Συμφωνώ απολύτως. Έχει να κάνει με παιδιά, με εφήβους, παιδικά τμήματα. Δεν υπάρχει ωραίτερο πράγμα να μπορείς να στέλνεις από μικρές ηλικίες τα παιδιά σε συλλόγους πολιτιστικούς οι οποίοι διατηρούν αυτό που είμαστε ως Έλληνες. Αυτό το οποίο μας κρατά διαχρονικά ενωμένους. Η παράδοση ήταν, είναι και θα παραμείνει ο κεντρικότερος φορέας ενδυνάμωσης της ελληνικής οικογένειας. Καλός ή κακός, για κάποιους κακός, για μας πολύ καλό, είναι πάρα πολύ καλό να διατηρούμε μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις, με αυτές τις συνέργειες, τα παιδιά στον πολιτισμό. Σε μια εποχή η οποία τα ψηφιακά μέσα κυριαρχούν, κάποια παιδιά, περισσότερα παιδιά πιστεύω στην Ελλάδα, ασχολούνται με το πολιτισμό και κρατάνε διαχρονικά αυτό που λέμε πολιτιστική παράδοση. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη συνεργασία και την Περιφέρεια για ακόμα μια φορά, η οποία είναι αρρωγός και το δείχνει εμπράκτο σε κάθε δράση που κάνουμε. Το Γρηγόρη για όλη τη συνεργασία που είχαμε το τελευταίο διάστημα και αποδεικνύει, αυτό εμείς το γνωρίζουμε εδώ και χρόνια, αποδεικνύει ότι μόνο με συνέργειες και συνεργασίες μπορούμε να περπατήσουμε, ειδικά μάλιστα σε ένα παιδικό αντάμωμα, παιδικοεφηβικό αντάμωμα, το οποίο στο μέγεθος που έχει πάρει πλέον δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά αν δεν συμβάλλουν οι φορείς. Είναι πλέον τέτοιο το μέγεθός του. Σκεφτείτε ότι θα έχουμε 2.200 περίπου παιδιά, προσθέστε τους γονείς, καταλαβαίνετε τι θα γίνει στην Κοζάνη. Δεν είναι μόνο ο Δήμος και η Περιφέρεια που πρέπει να συνδράμουν, εγώ θα το έχουμε ξαναπώ. Πρέπει να συμμετέχει και το ΕΒΕ, ο Εμπορικός Σύλλογος, ο Σύλλογος Εστίασης, με τους οποίους έχουμε ήδη κάνει μια συνάντηση, ώστε να δούμε κάποια πράγματα και αν μπορούν να γίνουν κάποιες έξτρα ενέργειες στο μέλλον. Και νομίζω ότι πρέπει να συνδράμουν κάποια στιγμή, πρέπει να μπουν μέσα με τον τρόπο που αρμόζει και για την αγορά της Κοζάνης αλλά και για την εστίαση. Και να καλέσω και εγώ από την πλευρά μου τον κόσμο να παρευρεθεί στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης την Κυριακή, να απολαύσει αυτή την εικόνα με τα χιλιάδες παιδιά που θα έρθουν να χορέψουν από κάθε μέρος της Ελλάδας. Όντως είναι σημαντική η βοήθεια και της Περιφέρειας και του Δήμου. Και έτσι μας βοηθάει, επειδή είναι μεγάλο το γεγονός, να αναπτυχθεί και να γίνει πιο βέλτιστο το γεγονός. Επίσης, κλείνοντας, θέλω να πω αυτό που ανέφερε προχθές και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι το 15ο αντάμωμα έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για μένα, μιας και έρχονται από το Μεσολόγγι, από το χωριό της καταγωγής του πατέρα μου, η Συγχωριανή, η Γραμματικού Μεσολογγίου, έρχεται όλο το χωριό με τον πρόεδρο του χωριού για να τιμήσει τη μνήμη του πατέρα μου. Έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία και τους ευχαριστώ πολύ. Όντως, πραγματικά έχει συναισθηματική αξία αυτό το πράγμα. Αυτό δημιουργεί ο πολιτισμός. Έτσι ακριβώς. Να κάνουμε δύο ερωτήσεις. Βεβαίως. Τι απάντηση είχατε από τον εμπορικό που συζητήσατε? Αν είχατε βασικά απάντηση, αν είναι θετική. Και έτσι να αναλύσουμε λίγο παραπάνω το τι σημαίνει για τον πολιτισμό, για τον τουρισμό, για την περιοχή μας όλα. Ναι. Εσύ το πεις για την εστίαση, πω για τον εμπορικό. Λοιπόν, προεκλογικά όταν πηγαίναμε στους συλλόγους είτε στις συντεχνίες, μας είχαν αναφέρει για αυτό το γεγονός ότι θα μπορούσαν να ανοίξουν ένα από τα Σαββατοκύριακα που ανοίγουν βάσει νόμου, τις Κυριακές, να προσπαθήσουμε να πέσει παγκόσμια μέρα χορού. Και γι' αυτό ήρθαμε μαζί τους σε επαφή. Βέβαια, από ό,τι μας είπαν μετά, οι Κυριακές ορίζονται από το Υπουργείο και πρέπει εμείς να κουμπώσουμε σε αυτούς και όχι αυτοί σε εμάς. Είναι πράγμα δύσκολο μεν, αλλά θα κοιτάξουμε, θα το παλέψουμε, θα το καταφέρουμε.
Τώρα για την εστίαση. Η εστίαση, κάναμε κουβέντα και με την εστίαση. Σήμερα θα αναρτηθούν και κάποιες φωτογραφίες ή θα σας στείλουμε τις φωτογραφίες αν θέλετε να τις χρησιμοποιήσετε. Η εστίαση έγινε μια παράκληση προς την εστίαση την Κυριακή να είναι πιο προετοιμασμένη, γιατί αντιλαμβάνεσαι ειδικά οι επιχειρήσεις του κέντρου οι οποίες θα υποδεχτούν τόσο κόσμο θα πρέπει να είναι φοδιασμένες. Υπολογίζουμε ότι θα έχουμε περίπου 3.500 κόσμου μαζί με τους μικρούς, με τα παιδικά και εφηβικά τμήματα, αλλά και τους συνοδούς και τους γονείς οι οποίοι θα έρθουν στην πόλη μας. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι σε μία μέρα μέσα πρέπει η εστίαση να είναι προετοιμασμένη και να διατηρήσει το επίπεδο που έχει ούτως ή άλλως ως προς την εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Είναι μια μεγάλη εκδήλωση η οποία πραγματικά ενισχύει την τοπική οικονομία της Κοζάνης και εννοείται ότι αποζητούμε και ζητούμε τέτοιες εκδηλώσεις.